Καλησπέρα. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς λειτουργεί η beta έκδοση του APC ή αλλιώς A Web Project Coordinator. Αυτή είναι η αρχική σελίδα. Όπως έχει προαναφερθεί, προκειμένου να αναζητήσουμε λεπτομέρειες για κάποιο μάθημα, δεν απαραίτητο να ολοκληρωθεί κάποιο registration ή να κάνουμε login στο σύστημα. Αρκεί να πληκτρολογήσουμε εδώ πέρα ποιο είναι το μάθημα που μας ενδιαφέρει. Έστω ότι εμείς ψάχνουμε περισσότερες λεπτομέρειες για το Virtual Content Management. Κάνοντας κλικ, οδηγούμαστε σε αυτή τη σελίδα στην οποία μας παρουσιάζονται οι ήδη υπάρχουσες ομάδες. Προκειμένου να δούμε περισσότερες πληροφορίες για κάθε ομάδα, μπορούμε να πατήσουμε εδώ πέρα και να δούμε στοιχεία όπως ποια είναι τα μέλη ή ποιες ώρες δουλεύουν. Αν ο χρήστης επιθυμεί τελικά να συμμετάσχει σε αυτή την ομάδα ή τελικά να δημιουργήσει μια δικιά του, θα πρέπει να ολοκληρώσει το login του. Για να δούμε όμως τι συμβαίνει όταν κάποιος έχει κάνει ήδη login μέσα στο σύστημα. Αυτή είναι η αρχική σελίδα του χρήστη. Εδώ πέρα έχουμε λίγα στοιχεία για τον ίδιο, ενώ εδώ πέρα σε αυτή τη λίστα μπορούμε να δούμε σε ποια μαθήματα έχει ήδη συμμετάσχει ή ποιες είναι οι σημειώσεις του. Έστω λοιπόν ότι θέλει να δει περισσότερες λεπτομέρειες για το συγκεκριμένο μάθημα. Πηγαίνοντας εδώ πέρα και πραγματοποιώντας την αναζήτηση, οδηγούμαστε στη γνωστή πλέον σελίδα με τις διάφορες ομάδες. Έστω λοιπόν ότι τον ενδιαφέρει να δει περισσότερες λεπτομέρειες για την πρώτη ομάδα. Κοιτώντας, ανακαλύπτει ότι δεν τον βολεύουν οι ώρες, οπότε ξαναμικραίνει την καρτέλα της ομάδας για να είναι πιο ευανάγνωστο. Κοιτώντας τη δεύτερη ομάδα, ανακαλύπτει ότι δουλεύουν περίπου τις ίδιες ώρες, αλλά θέλει να δει ποια είναι τα προηγούμενα μέλη. Μπορεί λοιπόν να ξαναμεγαλώσει και να συγκρίνει άνετα τις δύο ομάδες. Τέλος, μπορεί να δει περισσότερες λεπτομέρειες και στην τρίτη καρτέλα, ανοίγοντας. Εδώ πέρα ανακαλύπτει ότι υπάρχουν ώρες που τον βολεύουν. Μπορεί με ευκολία να μειώσει τις άλλες δύο ομάδες και να προσθέσει αυτό το μάθημα στο πρόγραμμά του. Κάνοντας κλικ σε αυτό εδώ το κουμπί λοιπόν, μας ενημερώνει το σύστημα ότι προσθέθηκε στη λίστα, το οποίο από εδώ και πέρα θα εμφανίζεται σε αυτήν εδώ πέρα την καρτέλα. Ευχαριστούμε πολύ.